Ο Μενέλαος Μποκέας υπογράφει τη σύμβαση και το εμβληματικό έργο ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι από το ύψος Σανόδου, με τον Δήμαρχο να χαρακτηρίζει ιστορική για το Δήμο Μαλεβιζίου τη σημερινή ημέρα. Ιστορική μέρα για το Δήμο Μαλεβιζίου. Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση για την ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα της Ανόδου. Ένα έργο που πραγματικά αλλάζει τη φυσιογνωμία, αλλάζει τη φιλοσοφία, αλλάζει τη λειτουργικότητα του μεγαλύτερου οδικού δικτύου του Δήμου μας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλάζοντας τη φυσιογνωμία της περιοχής, με τον Μενέλαο Μποκέα να εκφράζει την ικανοποίησή του, ευχαριστώντας όλους όσους βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου ο οραματικός αυτός στόχος να πάρει σάρκα και οστά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν δουλεύανε ομαδικά οι συνεργάτες μου, η τεχνική μας υπηρεσία, οι επιβλέποντες μηχανικοί. Ευχαριστώ την εταιρεία Τέρνα και τον τεχνικό διευθυντή ενεργειακών έργων της Τέρνα, τον κύριο Γιάννη Στεφανάτο. Η Τέρνα, σε μια στιγμή πολύ δύσκολη για τη μελέτη, ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, ανταποκρίθηκε αν θέλετε, στην πρόταση που κάναμε να μας βοηθήσει και να συνδράμει στο έργο, πληρώνοντας μια πολύ σημαντική μελέτη, τη μελέτη την υδραυλική, την αντιπλημμυρική μελέτη της Ελευθερίου Βενιζέλου. Το έργο είναι ύψος 850.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τον ΑΔΜΙΕ, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του ορίζεται σε 6 μήνες. Αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των οδηγών σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Περιλαμβάνει την υπογειοποίηση όλων των δικτύων, νέο αστικό εξοπλισμό, υπογειοποιημένους κάδους απορριμμάτων, φύτευση, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και ένα νέο φωτισμό που αλλάζει πραγματικά τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το υπόλοιπο τμήμα του έργου μέχρι το Ξηροπόταμο, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ελευθερίου Βενιζέλου στο πρώτο τμήμα της, το οποίο επίσης είναι στον αέρα. Και προχωράμε στα επόμενα βήματα του διαγωνισμού. Ένας σχεδιασμός που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένας σχεδιασμός που θα βρει το Μαλεβίζι και τον Δήμο μας τα επόμενα χρόνια να απολαμβάνει μια εμβληματική ανάπλαση που θεωρώ ότι όμοιά της δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οπουδήποτε αλλού. Το έργο από Ξηροπόταμο προς το τμήμα της Ανόδου βρίσκεται στα πρώτα στάδια του διαγωνισμού. Να θυμίσω ότι είναι ένας διεθνής ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Στις 17 Ιουλίου θα έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο.